Είχε 430.000 νόμιμους μετανάστες. Ωραία. Και οι υπόλοιποι ήταν υποκαθεστώς που θα έπρεπε να εξεταστούν. Έφταναν όλοι 700 με 800 χιλιάδες. Περιμένετε. Συμπεριλαμβανομένων και των παράνομων μεταναστών και των νομοκενών. Αφήστε, όχι, δεν κάνανε αίτηση. Των παράνομων μεταναστών. Λοιπόν, με βάση αυτού του αριθμού και αυτού που έχει το Υπουργείο Εξωτερικών, σα επαναλαμβάνω ότι μόνο 65.000 υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να ψηφίσουν στι επόμενε τοπικέ εκλογέ. Και πάμε στην ουσία. Αφήσουμε την εκλογή να πάμε στην ουσία. Η βιασύνη όμως. Εγώ νομίζω λοιπόν. Εκεί το ακούστε, ακούστε. Η βιασύνη να ξεπεράσει. Εγώ νομίζω ότι αντί να κάνουμε μια συζήτηση. 5.000 άνθρωποι. Αντί να κάνουμε. Για 5.000. Ρωτά τον κύριο Σκανδαλίδη. Μπορεί να πατάει και μόνο του. Δεν χρειάζεται στεροφορικά να απαντάτε. Δεν μιλάει για πατέρα, κύριε Στεροφορία. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούσατε. Δεν μιλάει για πατέρα, δεν μιλάει για πατέρα. Συγγνώμη. 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 Μια στιγμή. Δύο λεπτά, κύριε Καλαλή. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Μιλάει για μια ώρα, κύριε Καλαλή. Δύο λεπτά. Μια ώρα μιλάει. Δύο λεπτά. Με διακόπτει. Για ίδιο όφελο, για εκλογέ. Δύο λεπτά. Όχι, κύριε Σκαδαρή, μπορείτε να ηρεμήσετε. Λοιπόν, κυρία Σαλέχη, λέγατε κάτι. Ναι. Έλεγα ότι, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα νούμερα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ζήτημα με τα νούμερα. Δεν γνωρίζουμε νούμερα, δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα νούμερα των μη νόμιμων μεταναστών, αλλά αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μην πετάγεστε πάλι να διορθώσετε τη γυναίκα που μιλάει. Δεν είμαι και γυναίκα καθόλου, Ευγένεια, τίποτα. Το θέμα είναι το ίδιο το μέτρο. Το μέτρο αυτό, θα ήταν καλό να κάνουμε μια συζήτηση. Μας βοηθάει, είναι σημαντικό. Για ποιο λόγο φέρνουμε αυτό το μέτρο, για ποιο λόγο έρχεται αυτό το μέτρο. Θεωρώ ότι έρχεται για την κοινωνική συνοχή. Όχι, για να σου πασό. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά και δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Αυτά τα κομματικά ούτε τα καταλαβαίνω. Δεν τα ξέρω. Είναι εθνικό. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Και να σα πω κάτι. Μια φορά στις πρώτες εκλογές μπορεί να ψηφίσει έτσι. Στις δεύτερες δεν θα ψηφίσει έτσι. Μην ανησυχείτε. Γιατί βιάζει το πασό. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, το ίδιο το μέτρο. Οι άλλες χώρες υπάρχουν. 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εφαρμόζουν αυτό το μέτρο. Όχι, 5 χρόνια. Τα 5 χρόνια. Επιμένετε εσείς. Λοιπόν, αυτό το μέτρο δεν είναι για αυτό που λέγεται καλύβδωση της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχω το μέτρο. Έρχεται ένας δήμαρχος και έχει ένα πληθυσμό σε αυτή τη γειτονιά, σε αυτό το δήμο που έχει να κυβερνήσει, να λειτουργήσει. Δεν πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις φωνές. Και να προσπαθήσει να εξυπηρετήσει το σύνολο. Πώς θα το κάνει αυτό όταν δεν έχει πρώτον την επιβράβευση της ψήφου. Πώς θα το κάνει αυτό όταν δεν έχει τη γνώμη που θα καταθέσει ο άνθρωπος που μένει 5-10 χρόνια εδώ. Δεν μου λέτε κάτι. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε δεν γίνεται. Ότι ο παππούς μου και ο προπαππούς μου έχει πλώσει εκατομμύρια δραχμές τότε και ευρώ για να γίνει δρόμοι τα νοσοκομεία. Ναι. Έχει ποτάμι αίμα για να ελεύθερα κυκλοφορεί κυρία. Ναι, εσείς ναι, ναι. Ξέρετε τι ποτάμι. Ξέρετε. Πάρτε λοιπόν εσείς. Τι συμμετοχή έχετε σε αυτή τη χώρα και ελάτε να μου κάνετε τη σχολή. Εμένα προσωπικά και αυτό. Και αυτό. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες Γερμανίας. Ότι οι Έλληνες Ιταλίας. Άφησε με το σχολείο για να γίνει να μην κάνει. Οι Έλληνες Γερμανίας ματώσαν εδώ. Οι Γερμανοί δεν είχαν. Όχι. Είχαν κατακτικό ρόλο. Δεν είχαν. Όχι τόσο. Είναι η ιδεολογική διαφορά. Να πάρει. Να πάρει όλες τις προϋποθέσεις. Με όλες τις προϋποθέσεις. Δεν χρειάζεται να όλοι μέσα σε μια ερώτηση. Για να μην χωρά ακριβώς. Πείτε μου τις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 5 έτσι. Θέλετε αυτή τη στιγμή. Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Λουξεμβούργο έχει 10, κάνετε λάθος. Αυστρία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία 10. Τι διαβάζετε. Δανία 9, Γερμανία 8. Λοιπόν, Γερμανία 8, λοιπόν, Γερμανία 8 Ιταλία 10. Εδώ είναι, τελεία. Πορτογαλία 6. Τελεία. Τελεία. Ο κύριος, τελεία. Με αναγκάζετε να βγάλετε τελεία. Έχει Τουρκία, να μιλήσουμε για την ψήφο και όχι τα χρόνια. Έχει αμυντικές δαπάνες πολλές. Μισό λεπτό. Τελεία. Κύριε Μίστης, ήρεμα.
Ήρεμα, ήρεμα. Φουντώνει πολύ εύκολα η κουβέντα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κοιτάξτε, η Ιωάννα μας δεν είχαμε. Παρακολουθεί χαμογελώντας η Ιωάννα. Δεν ξέρω αν υπέρ. Με όρους και προϋποθέσεις. Λοιπόν, η ηθαγένεια δίνεται με όρους και προϋποθέσεις. Α, μπράβο. Δεν κοίτα κουβεντιάσουμε. Τον μπορώ να μιλήσω κι εγώ τώρα που είμαι διαβάσει. Δεν κοίτα κουβεντιάσουμε. Και αποτελεί πολιτικό δεσμό ανάμεσα στον πολίτη. Καθένα λέει το Σύνταγμα. Καθένα. Καθένα. Ανάμεσα στον πολίτη με και στον κράτος. Παιδεία, μισό λεπτό. Και τα λοιπά. Με όλους αυτούς που μας σταματήσετε δύο λεπτά να τελειώσω. Παιδεία, δεν ήταν μόνο ο δικός σας παππούς σε αυτή τη χώρα. Έτσι ήταν και ο δικός μας, κύριε Ακομάτε. Αφήστε μας, σας παρακαλώ. Ας τον παππού μου. Γι' αυτό είπα, τον παππού σας εσείς το φέρατε στη συζήτηση. Εγώ έφερα παράδειγμα. Άρα αυτός που μένει σε αυτή τη χώρα θα περάσει και από τους δρόμους που έχει ο παππούς μου και ο παππούς σας. Και νοσοκομεία και όλα. Και νοσοκομεία και όλα. Έτσι είναι. Ακούω κάποιους με νοσταλγία που λένε. Αφήστε με, κύριε Γιακουμάτη, αφήστε με. Να γυρίσουμε πίσω την εποχή, και εγώ θέλω την εποχή εκείνη που έβγαινα από το σπίτι μου, έπεσα βόλοι στον δρόμο, δεν πέναγαν αυτοκίνητα κλπ. Αυτά τελειώσανε. Αυτά τελειώσανε. Σας είπα να έχει όρους και προϋποθέσεις. Μπράβο, λοιπόν, κύριε Γιακουμάτη, φαίνεται ότι συμφωνούμε. Να μιλήσουμε λοιπόν με το νομοσχέδιο. Συμφωνείτε με το νομοσχέδιο και δεν το έχετε καταλάβει. Μισό λεπτό. Τους όρους διαφωνώ. Εγώ να συζητήσω και το χρόνο, παρότι. Προσέξτε. Τον πολιτισμό. Το πρόβλημα δεν είναι τα 5 χρόνια μου. Άστε με να τελειώσω, κύριε Γιακουμάτη. Άστε με. Οι παππούδες μας κάνανε δουλειά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μην υποτιμάτε το ότι το νομοσχέδιο αυτό βάζει πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και απαιτεί και ιτιολογημένη απόφαση. Ωραία. Θα σας πει ο Κώστας. Ωραία. Και εσείς θα το ξέρετε στο Υπουργείο. Ότι το ανιτιολόγητο. Ναι. Ωραία. Δεν είναι κράτος δικαίου. Δηλαδή αυτό που έλεγε δεν θα πάρεις και σου έλεγε. Με την απλοκία σου. Συλλόγω γιατί το συμπιασίνει. Γιατί το συμπιασίνει. Αφήστε για πέντε μήνες να τελειώσω τώρα. Λόγω των δημοτικών εκλογών. Να σας πω τα στοιχεία. Να σας πω τα στοιχεία. Αφήστε. Εκεί αφήστε με να σας πω τα στοιχεία. Αφήστε με να σας πω τα στοιχεία. Πριν πέντε μήνες. Κύριε Πρεδρέ, θα σας ενδιαφέρει για τα στοιχεία τα νούμερα. Μία τελεία. Την άλλη εβδομάδα. Εδώ και γιατί η Ελλάδα χρεοκοπεί και σκητάξτε το ταξίδι. Δεν μου λέτε του ομογενεί που είναι 160.000 κατοικτήμε. Στην κοινότητα του Πασόκ. Του ομογενεί που δεν ψηφίζουν με δικαίωμα. Σε μια κοινή ομάδα. Γιατί δεν ομάδα στη Βουλή. Στο εξωτερικό και το καταψηφίσατε. Αυτά κάνουμε διάλογο δημοκρατικό. Γιατί οι μετανάστε αψηφίζουν στο εξωτερικό για τον Πασόκ. Τελεία. Με όλα αυτά. Παναγιώτατε, εσεί πρέπει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Εγώ να σας πω επιγραμματικά, γιατί πολλή ώρα έχω απομονωθεί. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί και να μελετηθεί εξ υπαρχής. Όχι να μην γίνει, αλλά μέσα να συμμετάσχουν. Βέβαια δεν μπορούμε εμείς, γιατί δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι και κοινωνιολόγοι και λοιπά που γνωρίζουν να πούν τι πρέπει να γίνει. Διότι, κύριε Πρεδεντέρη, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στη μεγαλύτερη πλειονότητα που θα ενταχνουθούν σύμφωνα με τις εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι τελικά δεν εντάσσονται στην κοινωνία την οποία βρήκαν. Δηλαδή οι συνάνθρωποι μας αυτοί που θα έρθουν δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τους Έλληνες, δεν είναι δυνατόν και από πλευράς νοοτροπίας, ψυχολογίας, συναισθηματισμού και θρησκευτικού. Να κάνω μια ερώτηση. Σας παρακαλώ, κύριε Καραλίδη. Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή δώσετε μεγάλη έμφαση στο θέμα της θρησκείας, είπατε το παράδειγμα των μουσουλμάνων. Θεωρείτε, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση στους μετανάστες ανάλογα με το αν είναι μουσουλμάνοι, αν είναι χριστιανοί, γιατί έχουμε και χριστιανούς μετανάστες, αν είναι Εβραίοι, αν είναι ξέρω εγώ άλλων δογμάτων. Μορμόδι. Πιστεύετε πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση? Όχι, δεν το λέω τότε... αυτό, διότι έχω και μια δεύτερη άποψη αμέσως που θα σας θέσω. Λοιπόν, το θέμα της εντάξεως είναι τρομακτικό, δεν γίνεται, είναι η εμπειρία των χωρών της Ευρώπης. Προχθές η Γαλλία απεμάκρυνε μερικές χιλιάδες από τους μετανάστες και τους έβαλε στα αεροπλάνα και τους έστειλε στις πατρίδες. Και εμείς στέλνουμε κάθε χρόνο κάθες και λίγο. Με 65 εκατομμύρια πληθυσμό. Και εμείς με 10-11 όσοι είμαστε κάνει τώρα, λέμε ορίστε περάστε. Και όχι στην ψήφο των μεταναστών, λέει, ορίστε ελευθεροτυπία. Ο Σαρκόζη το ξέρει. Δεύτερο είναι, δεν δίνει στις δημοτικές εκλογές. Θέλω να ρωτήσω, ένα τέτοιο νομοσχέδιο, εάν ψηφιστεί και πάρουν όλα αυτά τα δικαιώματα οι μετανάστες, αυτό θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων?
Τα ασφαλιστικά ταμεία κάτι θα βοηθήσουν. Θα διώξουμε του δικού μα. Δεν είναι ότι έρχονται οι ξένοι. Θα φύγουν οι δικοί μα. Πάνε για δουλειά στι χώρε του εξωτερικού. Τι θα γίνει εδώ πέρα, ποιο θα μείνει. Αν κάποιο πάντω ακούει αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτατο. Πάμε στι διαφημίσει. Λοιπόν, από βαριθιές πλευρές, κυρίως από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, έχει τεθεί και το θέμα του δημοψηφίσματος. Μόνο από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ναι. Μόνο, εμείς δεν είμαστε. Ναι, έχει θέμα του δημοψηφίσματος. Θέλω να δείτε ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τέμνει όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Συνολικό ερώτημα, πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για το νομοσχέδιο. 59,8 λέει ναι, 36,8 όχι. Αλλά πάμε να δούμε αν ακόμα πώς αυτό επιμερίζεται. Στο Πασόκ είναι μισή-μισή. 49,3% ψηφοφόροι του Πασόκ λένε να γίνει δημοψήφισμα, 48,4% να μην γίνει δημοψήφισμα. Μισή-μισή. Αυτό είναι σημαντικό. Στη Νέα Δημοκρατία, 71% να γίνει δημοψήφισμα, 25,9% να μην γίνει δημοψήφισμα.